Κύριε Σόρα, τώρα θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, στην υγεία. Είναι προφανές, το ζούμε και το ζήσαμε στην περίοδο της πανδημίας, έντονα να υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική με αναφορές νόμων υποχρεωτικότητας και να επικαλούμαστε συνέχεια τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ακούσαμε όμως βουλευτές, ευρωβουλευτές, να αντιδρούν σε κοινές αποφάσεις της Ευρώπης στην Θα το υγεία. Δούμε πρώτα αυτό. Εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο τρέξαμε σε μια πανδημία ο πλανήτης, υπάκουσε η Ευρώπη και κατ' επέκταση όλη τη χώρα και βεβαίως η Ελλάδα μέσα από μια παγκόσμια ατζέντα. Άρα μιλάμε για μια παγκόσμια πανδημία που δεν είμαι ειδικός να κρίνω αν είναι αληθινή ή όχι. Σαφώς υπάρχει ο ιός, πάρα πολύ ισχυρός. Εδώ είναι ένα κομμάτι το οποίο μιλάμε για έναν προκατασκευασμένο ιό, για να σκοτώσει ανθρώπους, να δολοφονήσει ανθρώπους και δεν είναι, αν το θέλετε, παραμύθι το ότι στον πλανήτη σέχτες και οργανωμένες ομάδες σκοτεινών ανθρώπων προσπαθούν να μειώσουν τον πληθυσμό και το έχουμε δει επί χρόνια. Μιλάμε για την υγεία. Θα σας πω τούτο. Όλα τα παιδιά εμβολιάζονται από την ώρα που θα γεννηθούν. Αυτό που θα πω είναι ότι κληρονομικότητα είναι υγεία. Η δημιουργία δεν έχει καμία τέλεια. Έχει μια κληρονομικότητα υγεία για να ζει συνέχεια. Η ασθένεια είναι μια αποστατική θέση που συνεχώς το περιβάλλον μας συμβαίνει επειδή εμείς οι ίδιοι το επιτρέπουμε. Και την υπηρετούν αυτή την αποστασία χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύουν μέσα σε αυτό το μηχανισμό της αποστασίας που κατά κόσμο εσείς το λέτε σύστημα. Δεν είναι σύστημα, εμείς είμαστε το σύστημα. Άρα λοιπόν ένα καθεστώς επιβάλλεται αυτή τη στιγμή με πολλές παράπλευρες ασθένειες, πολυεπίπεδες, που δεν θα τελειώσει ποτέ και η δικιά τους ιδεολογία είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει. Αν είναι δυνατόν να καταλάβει κάποιος ή να πιστέψει, αν το θέλετε, γιατί δεν γνωρίζει, ότι η δημιουργία έχει φτύγει έναν άνθρωπο εδώ στην εσάρκωσή του, κάτι που λίγοι το καταλαβαίνουν πώς ακριβώς συμβαίνει, και όχι επί της ουσίας και όχι επί της λεπτομέρειας, κάθεται η ιατρική, και να το στείλει και θα πρέπει, ο δημιουργός είναι ηλίθιος, είναι σελήθη δηλαδή ο δημιουργός, με αποτέλεσμα θα πρέπει ένας γιατρός, ο οποίος εκτελεί ένα πρωτόκολλο, το οποίο έχει βγει από κάποιες σέκτες, ότι αυτό πρέπει να γίνει και θα πρέπει να εμβολιαστεί το παιδί με 10-15 εμβόλια. Είναι γύρω στα 32 τα εμβόλια μέχρι τα 12 χρόνια που κάνει ένα παιδί. Αν είναι δυνατόν, για ασθένειες που δεν είναι καν του ανθρώπου. Και αν το εμβολιάσουμε από πριν, που θα πάθει αυτές τις ασθένειες επειδή το εμβολιάσανε. Είναι αδιανόητο για τα ελληνικά δεδομένα, τουλάχιστον για το μυαλό του δικό μου, για το νου του δικό μου, να σκεφτώ ότι υπάρχει μια ατέλεια στη δημιουργία και έρχονται λοιπόν θνητοί άνθρωποι με πάθη, με αδυναμίες, γελιότητες. Που θα τολμήσω να πω ότι πολλοί από αυτούς είναι μη άνθρωποι, να σου δώσουν λύση αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο δημιουργός, αν είναι δυνατόν. Ζήσαμε μια πανδημία, ζήσαμε λοιπόν, αν το θέλετε, μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία σκότωνε τον πολίτη, τη δουλειά του, την οικονομία του, αλλά σκότωνε και τον ίδιο τον πολίτη, την ίδια την υγεία. Οι ειδικοί βγήκαν στον πλανήτη λοιπόν και κατήγγειλαν αυτά τα εμβόλια ότι δολοφονούν κόσμο, είδαμε να πέφτουν σε δημόσια θέα, σε τηλεοπτικές κάμερες, σε γήπεδα, αθλητές, άμα το θέλετε, να πέφτουν νεκροί την ίδια ώρα και πόσοι άλλοι δεν έχουμε δει. Διπλανοί μας αυτή τη στιγμή όλοι έχουν, αν το θέλετε, εμπειρία από γείτονες, από φιλικό περιβάλλον, πεθαίνει πάρα πολύ κόσμος. Κοινώς σκοτώσαν τον κόσμο. Εκείνο που θέλω να πω όμως ήταν ότι μιλάγαν για υποχρεωτικότητα, ενώ υποχρεωτικότητα δεν υπήρχε. Εδώ είναι ένα παράτομο κομμάτι που μιλάμε για δολοφονία πραγματική. Όταν θα σε έδιωχνα από τη δουλειά σου ή θα έβαζε στον επιχειρηματία πρόστιμο 10.000 και ίσως και παραπάνω, εάν δεν σε έδιωχνε επειδή δεν είχες κάνει εμβόλιο, αλλά όταν πήγαινες να κάνεις το εμβόλιο, δεν ήταν υποχρεωτικότητα από τον νόμο. Θα έπρεπε εσύ να υπογράψεις μια υπεύθυνη δήλωση ότι ναι, θέλεις να κάνεις το εμβόλιο και μάλιστα αυτή τη μάρκα. Αυτό είναι μια παραπλάνηση τεράστια. Τελικά αν υπάρχει νόμος να εμβολιαστούμε, όχι να το κάνουμε. Άρα δεν υπάρχει νόμος. Και τελικά υποχρεώνει τον κόσμο να τον διώξει από τη δουλειά του, από την καριέρα του. Σκοτώνει τον κόσμο ο οποίος έχει μια ζωή ολόκληρη εκεί πέρα. Και για να κάνει εμβόλιο και υπογράφει ότι το κάνει μόνος του. Έχετε καταλάβει τι έχει γίνει στον πλανήτη. Έχω δηλώσει ότι αυτές οι ενέσεις είναι ενέσεις εκτέλεσης. Και το έχουν πει δημόσια, αν το θέλετε, τεράστιοι γιατροί, αλλά και επιστήμονες. Αν οι φωνές τους δεν ακούγονται γιατί τα μέσα ενημέρωσης ανήκουν στα καθοστωτικά στούντιο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όμως αυτό είναι αλήθεια. Άρα μιλάμε για τεράστια ανιχνότητα. Πού ήταν η Ευρώπη? Θα μιλήσω και για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πού ήταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας? Αλλά πού να είναι? Όταν υπάρχει μια ανομαλία, μια γελιότητα που διοικείται αυτός ο οργανισμός από γελίους ηλίθιους ανθρώπους και μάλιστα προδότες της ίδιας της ουσίας τους.
Πού ήταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας, πού ήταν να προφυλάξει τον πληθυσμό τον πολίτη, τότε για πιο καταστατικό χάρτη ανοίξαμε την Ευρώπη. Γιατί δώσαμε τον πλούτο μας, γιατί βάλαμε αυτούς να διοικούνε. Πού είναι ο οργανισμός της Ελλάδος της Υγείας να προστατεύσει τον Έλληνα πολίτη. Αλλά όλη η κυβέρνηση έβγαζε νόμους με προστήματα, με οτιδήποτε να δυσκολέψει την ίδια τη ζωή. Χώρισε τους ανθρώπους εμβολιασμένους και εμείς, λες και υπήρχαν πρόβλημα. Είχαμε τόσες χωριστικότητες. Τόσα δόγματα, τόσα κόμματα, χωριστικότητες, τόσες ομάδες. Θέλαμε άλλη μία. Έγιναν πάρα πολλά τεράστια λάθη, με ανευθυνότητα τεράστια και κανένας δεν παίρνει την ευθύνη. Αυτό είναι πραγματικά τραγικό να συμβαίνει. Η Ελλήνωση Συνέλευση θα επαναφέρει κάθε βλάβη που έχει γίνει και θα προβάλλει τις αλήθειες του δικαίου παντού. Αρκεί ο πολίτης να κατανοήσει και να εισέλθει στον κόλπο της Ελλήνωσης Συνέλευσης για ένα, όχι καλύτερο, για ένα αληθινό αύριο. Για ένα πραγματικά αληθινό αύριο, το οποίο μπορεί να συμβεί εφόσον η θέληση του πολίτη είναι πολύ ισχυρή, που με ελεύθερη βούληση θα εισέλθει μέσα στον κόλπο της Ελλήνωσης Συνέλευσης με την ίδια την προσωπικότητα. Να σταματήσει κάθε άδικο και κάθε γελιότητα από αυτή που συμβαίνει. Αυτή δεν θα σταματήσουν ποτέ. Όσο εσύ αδρανείς, έγινε πολίτη. Άρα ο πολίτης θα δώσει το τέλος. Αλλά και την έναρξη αυτού του τεράστιου αγώνα για να τελειώσει κάθε γελιότητα. Είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη.